Έχει λοιπόν θεωρηθεί ότι εφόσον το κλίμα πλήττεται από την κάψη ορυκτών καυσίμων, θα πρέπει να αντικατασταθούν οι πηγές αυτές από άλλες οι οποίες δεν εκπέμπουν τέτοιου είδους καύσιμα αλλά παράγουν καθαρή ενέργεια. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ είχε αρχικά θεωρηθεί και ειδικότερα τα αεολικά πάρκα, έχει θεωρηθεί ότι από πλευράς επιπτώσεων στο περιβάλλον δεν δημιουργούν προβλήματα και οι επιπτώσεις αυτές είναι αμελητές, είτε μιλάμε για την υγεία, είτε για την προστασία της βιοποικιλότητας, είτε για την προστασία του εδάφους και των οικοσυστημάτων. Έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια από επιστημονικές μελέτες αλλά και από την εμπειρία ότι οι επιπτώσεις αυτές είναι πολύ σοβαρότερες από ό,τι είχε θεωρηθεί αρχικά. Τα μάθαμε στην πορεία με ειδικούς επιστήμονες που μας εξήγησαν πώς μπορεί να στηθεί μια τέτοια ανεμογεννήτρια. Ότι χρειάζεται ένα ολόκληρο γήπεδο για να γίνει, να μπει μια ανεμογεννήτρια. Οπότε καταλάβαμε το μέγεθος της εξκαφής που έπρεπε να γίνει στην κάθε ανεμογεννήτρια περιμετρικά και βέβαια τους τεράστιους δρόμους για να μπορέσουν να φτάσουν όλα αυτά τα μεγάλα αυτοκίνητα, τα φορτηγά και να μεταφέρουν τα κομμάτια των ανεμογεννητριών για να φτάσουν εκεί. Αυτές οι ανεμογεννήτριες μπορεί κάποιοι να θέλουν να εγκατασταθούν για να βγάλουν λεφτά 15-20 χρόνια και δεν δίνουν δεκάρα ούτε αυτή, ούτε ό,τι εκπροσωπείται μέσα από αυτά για το πότε θα απεγκατασταθούν. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, όπως και όλοι μας, ότι αυτό αφορά μία εγκατάσταση η οποία θα μείνει να την καμαρώνουν κάποιες εκατοντάδες γενιές, 1000-2000 χρόνια μέχρι να διαλυθούν μόνα τους από φυσικές συνθήκες. Κανείς δεν θα ενδιαφερθεί για την απεγκατάσταση και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Γνωρίζουμε ότι οι αιωλικοί σταθμοί, οι ανεμογεννήτριες, έχουν σοβαρές επιπτώσεις κυρίως στα αρπακτικά πουλιά, όπως είναι και ο μαυροπετρίτης, ένα μικρό αρπακτικό. Έχει παρατηρηθεί από τη βιβλιογραφία διεθνώς ότι τα αρπακτικά πουλιά είναι τα πιο ευάλωτα σε εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Όντως, υπάρχουν πουλιά τα οποία χτυπάνε πάνω στα ανεμογεννήτριες και σκοτώνονται. Όμως, εάν σκεφτεί κανένας πόσες άλλες αιτίες θανάτων πουλιών υπάρχουν και τη συγκρίνει, θα πρέπει, αν απαγορεύσει τα αεολικά πάρκα, να απαγορεύσει και τα αυτοκίνητα. Αν απαγορεύσει τα αεολικά πάρκα, 20 φορές παραπάνω να απαγορεύσει τις γάτες. Σε ποσοστό 89,4% των επενδύσεων που γίνονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας φεύγουν στο εξωτερικό. Γιατί φεύγουν στο εξωτερικό? Γιατί οι ανεμογεννήτριες, οι πύργοι, οι ρότορες, τα πτερύγια, τα καλώδια διασύνδεσης, τα διάφορα μηχανήματα παράγονται στο εξωτερικό. Οι εταιρείες που είναι μεγάλης κλίμακας και θέλουν να κάνουν μεγάλης κλίμακας αιωλικά πάρκα στα νησιά μας και στα μικρά νησιά μας και στα μεσαία νησιά μας και στα μεγαλύτερα είναι μεγάλων συμφερόντων και δεν τις ενδιαφέρει το να παράγουν από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τους ενδιαφέρει το κέρδος. Το φαινόμενο θερμοκηπίου σαν φαινόμενο υπήρχε και πρέπει να υπάρχει, διότι δεν μπορεί να ζήσει ο πλανήτης χωρίς αυτό, απλώς έχει ξεπεράσει τα όρια, τα αποδεκτά όρια. Έχει υπερθερμανθεί η ατμόσφαιρα πολύ περισσότερο από όσο θα ήταν χωρίς επιπτώσεις. Απολογιστικά στοιχεία για το τι έχει συμβεί σήμερα, που έχουμε περίπου 5.000 μεγαβάτ έργα βιομηχανικών ΑΠΕΣ σε όλο το υπηρετικό σύστημα. Δεν έχει δώσει ποτέ κανείς. Ο Μητυλινέος, ένας από τους αεριτζίδες στην ενέργεια, έκανε αυτό το πράγμα. Αντί να δώσει στη μονάδα του την αλουμίνα της Ελλάδος, το ρεύμα το οποίο αυτός παράγει με φυσικό αέριο, προτίμησε να αλλάξει την άδειά του σε συμπαραγωγού, να δίνει αυτός στη ΔΕΗ ρεύμα, το οποίο έφτασε μέχρι 150 ευρώ ανά μεγαβατόρα και ο ίδιος να αγοράζει από τη ΔΕΗ 43, συγγνώμη, και έφτασε τώρα με νόμο, με διοικητική απόφαση, να του δώσει 36 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όταν στη ΔΕΗ το κόστος παραγωγής είναι 59 ευρώ τη μεγαβατόρα. Φανταστείτε δηλαδή ότι σε αυτή τη χώρα καταναλώνουμε την ημέρα περίπου 5 με 6.000 ΜΒ και έχουμε εγκατεστημένη ισχύ πάνω από 16.000 ΜΒ. Λιγνίτες, φυσικό αέριο, ανανεώσιμες πηγές. Το 2012, την Κυριακή,
ο κύριος Νίκος Παπανδρέου, αδερφός του Γιώργου Παπανδρέου, μαζί με μια ομάδα από επιχειρηματίες, αλλά και τον δήμαρχο, τον κύριο Πέτρο Ανδρεάκο, εμφανίστηκαν στο Γερολιμένα και κάτσαν και αυτοί να πιούν ένα όζο, υποθέτω όλοι μαζί. Τότε αρχίσαμε και εμείς και ενδιαφερόμαστε για το θέμα και σκαλίζαμε και ανακαλύψαμε ότι ουσιαστικά όλη η κεντρική Χερσόνησος της Μάνης είναι διάστηκτη από μελλοντικά αιωλικά πάρκα. Όλες οι ανεμογεννήτριες που θα δημιουργηθούν στη Μάνη θα απασχολήσουν 10-12 εργαζόμενους και θα χάσουμε 3.200 εργαζόμενους που απασχολούνται σήμερα στον τουρισμό. Πίσω μου εκτείνεται όλη η νότια κορυφογραμμή του Πάρνωνα, όλο αυτό που δείχνετε και βλέπετε. Πρόκειται να εγκατασταθούν ή προτίθεται ή ενδιαφέρονται να εγκαταστήσουν ΒΑΠΕ. Αιωλικά πάρκα. Συνήθως οι εταιρείες που είναι από πίσω είναι λίγο πολύ γνωστές. Δηλαδή ή η Τέρνα θα είναι ή κάποια εταιρεία του Μπόμπολα θα είναι. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο άκρο της Εύβοιας, στη Νότια Εύβοια. Ήταν μια περιοχή, θα έλεγα, φυσικού κάλους, ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Με ποια έννοια? Ότι δεν είναι τόσο δασοσκεπής, δεν είναι τόσο πράσινη, αλλά έχει τοπία τα οποία με ποιητικούς όρους, για να χρησιμοποιήσω κάτι που είχε πει ο ποιητής Γιώργος Χρονάς, είναι ένα εργοτάξιο εξαιρετικών αισθημάτων. It's not so nice to see it for hikers. It's destroy the view on the mountains. We still came to Greece and hope there won't be too much windmills, so we love the country and we like to go to Greece, but maybe a little less windmills. Your government maybe will realize that it will cost tourists, because when the whole country is full of windmills, I think a lot of tourists will choose another place to go for their holidays. Πιστεύουμε ότι η ιστορία περί πράσινης ανάπτυξης και πράσινης ενέργειας είναι ένα παραμύθι και μια τεράστια φούσκα. Υπάρχουν απόψεις θετικές υπέρ του έργου, κυρίως, να σας πω την αλήθεια, από τους γυραιότερους, οι οποίοι θεωρούσαν ότι είναι μια πραγματικά πράσινη ενέργεια και ότι θα έχουν δωρεάν ρεύμα. Ψέματα. Οι ανεμογεννήτριες υπάρχουν 20 χρόνια τώρα. Το αέριο υπάρχει, σαν καύσιμο ύλη για μετατροπή σε ηλεκτρική ενέργεια. Το ρεύμα ακριβένει. Το 1998 μέχρι σήμερα, 2014, έχουν εκπονηθεί εκατοντάδες μελέτες για πολύ περισσότερα αιωλικά πάρκα. Αυτά που βρίσκονται σε όριμο στάδιο αδειοδότησης και πρόκειται να γίνουν είναι 49 αιωλικά πάρκα, επιπλέον των 31, ή 549 ανεμογεννήτριες συνολικά και με 1206 μεγαβάτ ισχύς. Όταν μια χώρα έχει υπερπληθώρα ενέργειας, για ποιο λόγο αποτελεί προτεραιότητα να δοθούν άδειες και για καινούργια αιωλικά και για καινούργια αιωλικά και για καινούργια αιωλικά, τα οποία δεν χρειάζονται, δεν συμβάλλουν σε τίποτα, αντίθετα απομυζούν πόρους που μπορούσαν να πάνε στην αγροτική οικονομία ή σε κάποιες άλλες παραγωγικές δραστηριότητες. Η γη αυτή ανήκει στα παιδιά μας. Κάποιοι άνθρωποι προγονείς μας αγωνίστηκαν για την ελευθερία. Τα παιδιά μας δεν αξίζουν να αγωνιστούμε κι εμείς κάπως. Για τη δική τους την ελευθερία. Ήδη τους παραδίδουμε ένα κράτος φαλημένο, φαλιρεσμένο, μνημονιακές πολιτικές, ένα μέλλον αβέβαιο. Έτσι. Λοιπόν, τουλάχιστον να σπαρδώσουμε το περιβάλλον να είναι καθαρό. Τα βουνά μας να είναι καθαρά. Τα νερά μας. Όταν ανεβαίνεις στο βουνό βλέπεις τα πάντα. Νιώθεις σαν να είσαι αητός. Λες πως μόνο εγώ είμαι και κανένας άλλος.